το 52χρονος που κατηγορείται για τα όσα συνέβησαν στην 20χρονη φοιτήτρια στο ημιυπόγειο της Δάφνης πριν από λίγα 24 ώρα. Έχουμε δίπλα μας τον δικηγόρο, τον κύριο Ειρηνάκη Ελευθέριο. Είναι ο δικηγόρος που ορίστηκε αυτεπαγγέλτος για να αναλάβει την υπεράσπιση του 52χρονου, ο οποίος θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο προφυλακίστηκε και δεν έγινε δεκτή η αναπηρία του 52χρονου. Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το αίτημα αυτό που υποβάλαμε σήμερα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας δεν είναι αυτή αρμόδια για να δώσει μια διάταξη η οποία θα οδηγούσε ίσως όχι στην προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, αλλά στον κατοίκον περιορισμό του με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δώσατε το έγγραφο από το ΙΚΑ που μιλάει για το 95%. Ο ιατρικός φάκελος του κατηγορουμένου είναι στην οικογένειά του. Δεν κατέστη δυνατόν να τον δώσουμε σήμερα στην κυρία Ανακρίτρια, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει ειδική πραγματογνωμοσύνη από αρμόδιο πραγματογνώμονα, από το ΚΕΠΑ, ο οποίος θα πιστοποιεί την αναπηρία, εάν και αυτή υπάρχει. Επιμένει ότι έγινε στην απολογία του, επιμένει ότι έγινε με τη συνένεση της 20χρονης φοιτήτριας ό,τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα. Ναι, όπως εξήγησε η εξειδικευμένη ανακρίτρια, η σχέση τους ήταν, λέει, κάτι περισσότερο από επαγγελματική. Εμένει, δηλαδή, στην αρχή του κατάθεση. Οδηγεί μηχανάκι, γιατί σήμερα μάθαμε ότι τον έχουν δει μάρτυρες, αυτόπτες, ότι οδηγούσε μηχανή. Όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και σε ερώτηση μάλιστα της κυρίας ανακρίτριας, διευκρίνησε ότι είχε στην κατοχή του πριν το ατύχημα που του συμβεί στα μάτια του μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, όχι παπάκι, την οποία την έχει κρατήσει για συλλεκτικούς λόγους στο σπίτι του. Πάντως, Ρουλά μου, τι βιντεοσκοπούσε, ό,τι συνέβαινε. Βεβαίως είναι. Ναι, να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα και δεν... Γιατί βιντεοσκοπούσε ό,τι συνέβαινε μέσα στο διαμέρισμά του. Λόγω ακριβώς του προβλήματος αυτών των ματιών του, είχε οδηγίες από γιατρούς, όπου για να βελτιώνει κάπως την όρασή του και την κίνησή του στο χώρο, μέσω των ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Ζήνα, σε ακούμε αν θέλεις κάτι. Επειδή θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά τον κύριο Ειρηνάκη, όμως όπως ξέρεις, Ρούλα μου, ο χρόνος είναι πιεσμένος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε. Το έχω ζητήσει ήδη, οπότε θα δούμε αν μπορεί να είναι κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για την είδηση καταρχήν που μας δώσατε και από εκεί και πέρα για την άποψη του πελάτη του. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.